Καλημέρα, Νικόλη. Πώς είσαι? Καλά, για μια χαρά. Μπράβο. Να σου πω για το θέμα, ή να σου πω μάλλον πριν ήθελα να σου πω κάτι. Να μου πεις ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι νιώθεις. Ναι. Αυτό που είπε για ο Ιορδάνης, για το χαρακτηρισμό, πλάκα το έκανε βασικά, εντάξει. Ναι, εντάξει, το ξέρω ότι δεν σε πειράξει, εννοείται. Οι λέξεις που σου πούν, δεν ξέρεις, δεν είναι και ακριβώς αυτές που τώρα, για το θέμα, εγώ είμαι λίγο πιο πρακτικός, ας πούμε. Mm-hmm. Θα το τοποθετήσω, ας πούμε, έτσι, ότι εγώ δουλεύω, έτσι, και όλοι μας δουλεύουμε, τέλος πάντων. Mm-hmm. Οπότε έχουμε ένα περιορισμό στις μέρες διακοπών. Mm-hmm. Συνήθως τα ζευγάρια, όχι εγώ, όταν είμαι με κάποιον μαζί, κανονίζαμε μαζί τις άδειες για να μπορέσουμε να πάμε τις μέρες διακοπές. Στην περίπτωση αυτή τώρα, αν μου έλεγε ξαφνικά ότι ξέρεις τις δύο εβδομάδες που θα πάρουμε άδεια για να πάμε διακοπές, εγώ τη μία θα πάω με μία φίλη μου ή με ένα φίλο μου ή τέλος πάντων οπουδήποτε αλλού, είναι θέμα. Έτσι, σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Το πιο πιθανό είναι να μη συμφωνούσα βέβαια και ανάλογα το... τη συζήτηση, την κατάληξη συζήτηση, είναι και η αιτία χωρισμού. Mm-hmm. Έτσι. Αν δεν ήταν από τις μέρες που έχεις άδεια και ήταν μια εβδομάδα που εσύ δούλευες, δεν θα σε πειράζει καθόλου, δηλαδή. Εντάξει, συμβαίνει να... μου συμβαίνει και εμένα, δηλαδή, να προκύψει άδεια ενώ δουλεύει η κοπελιά μου. Mm-hmm. Και πήγα 4 μέρες που είχα ανάγκη να ξεκουραστώ μόνος μου στο χωριό μου, στο εντάξει, στο εξοχικό σου πήγες. Έτσι. Okay. Στο, ναι. Στο εξοχικό σου πήγες. Αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή μου είναι ένα λόγο στη συνθήκη. Στο εξοχικό σου πήγες. Δεν κανόνισες να πας κάπου, ήταν το σπίτι και σε περιμένει. Ναι. Έχει διαφορά. Ναι, όχι. Okay. Εννοείται ότι δεν κανόνισα να πάω κάπου. Δεν έχει διαφορά. Και ανά πάση στιγμή μπορεί να έρθει και εκείνη, έτσι. Αν θέλει. Ναι, βέβαια. Ξέρει που είσαι, ξέρει που βρίσκεσαι, ξέρει που να σου πάρει τηλέφωνο, δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό. Okay. Αν πάει okay. εκεί και κάνεις λάδια, θα το μάθει, ας πούμε. Ξέρουν και πέτρες. Εννοείται, ναι. Είναι το ίδιο. Αφήνει στίγμα εκεί. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί να μην συμπέττουν οι άδειες και να πάει ένας από τους δύο διακοπές, ας πούμε, μόνος του, αλλά σε γνωστό χώρο και μέρος, ναι, εννοείται. Ναι. Μόνο έτσι. Δηλαδή, αν πει ότι ξέρεις, α, οκ, εγώ θα πάω Σαντορίνη πάνω χάρη, γιατί βλέπω μια φίλη μου εκεί, γιατί δουλεύει ένας φίλος μου εκεί, mm-hmm. Τότε όχι, δεν θα συμφωνούσα. Μάλιστα. Αυτό. Εγώ πάντως, γενικά, πιστεύω ότι... Ναι. Στην αρχή μια σχέση, το ζευγάρι πρέπει να έχει πολλές κοινές στιγμές. Αργότερα, όταν γίνει και λίγο συνήθεια ιστορία ή δημιουργηθεί οικογένεια, εκεί ναι, εντάξει, μπορείς να έχεις πιο πολύ χρόνο για τον εαυτό σου. Να ζητήσεις ναι, τον εαυτό σου. Όταν ας πούμε είσαι ακόμα χωρίς παιδί και είναι στα 3 χρόνια η σχέση, θες να κάνεις πράγματα ακόμα. Εάν θες να κάνεις χωριστά κάποια πράγματα, πάει να πει ότι έχει αρχίσει ήδη η βαρεμάρα να επηρεάζει. Ναι, και γίνεται προβληματικό το να σου πει σχέση, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Εμένα δηλαδή, εγώ να σου πω κάτι. Δεν είμαι ένας τύπος που θα κάτσει τώρα να παίρνει τηλέφωνα για να δει η άλλη που είναι και τι ώρα γυρίζει και αυτά. Θεωρώ ότι έχω χάσει με το που θα πάρω τηλέφωνο. Αλλά. Ναι. Μόνο που θα μου το ζητήσει, για μένα χαλάει κάτι μέσα μου, έτσι. Ναι, ισχύει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μια συμπεριφορά που δεν περιμένεις. Δεν περιμένεις. Οπότε απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Ναι. Και ξενερώνεις. Και ξενερώνεις, ναι. Ξενερώνεις. Στην Άργο την ελληνική ξενερώνεις και αυτό μπορεί να καταλήξει και σε χωρισμό δηλαδή κάποια στιγμή. Το ξενερώνω είναι μια λέξη που είναι πολύ δυνατή. Έχει πολύ δυνατή σημασία. Γιατί αν ξενερώσεις δεν μπορείς να αλλάξεις. Δηλαδή, απογοητεύεσαι, μετά μπορεί κάτι να σε φτιάξει, άμα ξενερώσεις. Δεν υπάρχει ρυθμός. Είναι η πιο σωστή λέξη, δηλαδή σε έχει γοητεύσει αυτό το άτομο. Ακριβώς. Και με μια συμπεριφορά του σε απογοητεύει. Δηλαδή, έτσι. Είναι ακριβώς η λέξη αυτή. Οπότε, άμα απογοητευτείς από τον σύντροφό σου, δύσκολα επαναγοητεύεσαι πάλι. Έτσι. Δύσκολα.
Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γεια, καλό βράδυ.